Σταμπασίδη, συνεργάτη του Γιώργου Γεωργιάδη στο τιμόνι της Βέρειας. Κύριε Σταμπασίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Τι κάνετε, καλά? Όλα καλά, εσείς? Δόξα, αφού έχουμε την υγεία μας, όλα τα άλλα τα παλεύουμε. Και επειδή ξέρω ότι και εσείς όλη τη ζωή σας παλεύετε, είτε μέσα στο γήπεδο είτε εκτός, καλή δύναμη και καλό κουράγιο στην ομάδα της Βέρειας ευχόμαστε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έτοιμη ομάδα για αύριο? Νομίζω ναι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα από άποψη τραυματισμών, πέρα από δύο παιδιά που θα λείπουν αρκετό διάστημα. Και κάποια παιδιά που τελικά φύγανε στον Άρη. Νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτού του παιχνιδιού. Αυτή νομίζω όμως δεν ήταν 100% βασική. Ήταν βέβαια μες στην ομάδα, το συζητάμε, και ο Τάτος και ο Παυλίδης είναι παίχτες που διεκδικούσαν και έπαιξαν και όλα σαν αλλαγές και λοιπά κάτω παρελθόν, και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλοί παίχτες. Βέβαια για τη ΓΑΜΑ Εθνική, επειδή εσείς τα ξέρετε και πολύ καλά κύριε Σταμπασίδη, είναι πολυτέλεια αυτοί οι παίχτες νομίζω στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν ξέρω από ποιες ποια είναι. Ασφαλώς, εντάξει, όταν ποδοσφαιριστές με εμπειρίες και παραστάσεις από τη Super League βρεθούν στη ΓΑΜΑ Εθνική, επειδή όπως είπατε ήμουνα και στον χώρο αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές μεγάλες και νομίζω ότι θα βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια αυτή που κάνει ο Άρης να ανέβει στα πιο ψηλές κατηγορίες. Θα είναι όμως κόντρα σε μια μεγάλη σας αγάπη, τη Δόξα Δράμας, ε? Ναι, ναι, είναι και αυτή μια άποψη. Καλά, πώς τους αφήσατε και φύγατε, κυνήγησαν οι δραμινοί? Δεν ισχύει αυτό. Αφού αποφάσισε ο πρόεδρος, τελείωσε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλοί παίχτες και ο Τάτος και ο Παυλίδης και οι δύο πιτσιρικάδες αυτοί, ο Ντόγος και ο Σιούκας, με την ευκαιρία αφού συζητάμε τώρα, αυτοί τι είναι οι δύο νεαροί? Ο Ντόγος ήταν στην προετοιμασία της ομάδος, είναι μικρός, είναι από τις υποδομές της ομάδος της Βέρειας. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση, εντάξει, δεν θα μπορούσε στο ρόστερ της Βέρειας, ναι, να έχει τελευταίες ευκαιρίες. Ο Δε Σούκατς τον είχα γνωρίσει στον Πλατανιά, ήταν κάποιος στην ομάδα και αυτός ένας νεαρός προπονητής, ο οποίος έχει παίξει στη συνέχεια στην ομάδα των Χανίων, mm-hmm. έχει εμπειρίες. Νομίζω σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή τη φάση, είναι δύο παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη και αυτοί, μαζί φυσικά με αρκετούς άλλους παίκτες από ό,τι διαβάζω που θα πλαισιώσουμε, αυτούς που υπάρχουν. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν όλοι αυτοί στο στόχο που θα θέσει ο Άρης για την φετινή σεζόν. Ναι, σωστά. Τώρα βέβαια, από ό,τι γνωρίζουμε, ο κ. Καρυπίδης μίλησε στην ομάδα, μας είπε και ο Βεργόνης ότι σας μίλησε στην ομάδα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παραμένει στη Βέρεια, δεν φεύγει δηλαδή από τη Βέρεια, έτσι ναι? Ναι, ναι, ο πρόεδρος είναι στην ομάδα. Τώρα πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί και τους δύο τους λόγους, αυτό είναι ένα θέμα που εντάξει ελπίζω ότι θα μπορέσει. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδα, η ομάδα της Βέρειας. Σωστά. Και ο πρόεδρος σε αυτό το διάστημα εδώ, ειδικά αυτό της εβδομάδος, ήταν κοντά στην ομάδα. Νομίζω ότι και πληρώνοντας κάποιες υποχρεώσεις, δείχνει ότι τουλάχιστον όσον αφορά απέναντι σε εμάς, θα μπορέσει να είναι εντάξει. Να ανταποκριθεί. Ναι. Τώρα, να δούμε από εκεί πέρα. Βέβαια, για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, να επικεντρώσουμε λίγο εκεί. Αφού ευχαριστήσουμε γιατί μας δώσατε κάποιες πληροφορίες, γιατί δεν ξέραμε ούτε τον Ντόγο ούτε τον Σούκα. Εντάξει, τον Τάτο και τον Παυλίδη τους ξέρουμε σαν παίχτες. Και εντάξει, και ο Τσουμάνης στον Άρη πάει, και αυτός, ο Νίκος ο Τσουμάνης. Και αυτός ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρίες από τη Super League. Σε αυτή τη φάση δέχτηκε και προτίμησε να βοηθήσει τον Άρη, γιατί ήταν και στον Άρη την προηγούμενη. Ναι, ήταν πριν δύο χρόνια, ναι. Σωστά. Οπότε όμως μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή έμπειρο για τις κατηγορίες Super League και ειδικά για την κατηγορία που το τελειώνει. Το ΠΑΟΚ το κερδίσατε στο φιλικό. Βέβαια είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι εκείνο. Διαφορετικό παιχνίδι το αυριανό θα είναι φυσιολογικά. Εδώ είναι πρωτάθλημα. Τώρα αλλάζει το σκηνικό. Ασφαλώς. Εντάξει. Εκεί τη φάση που παίξαμε με το ΠΑΟΚ ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας, ένα παιχνίδι φιλικό. Κοιτάς άλλα πράγματα. Δεν είναι το ζητούμενο η νίκη. Αλλά αν την πετύχεις, ειδικά όταν το πετυχαίνεις αυτό σε μεγάλες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, προκειμένου ήταν ο ΠΑΟΚ, σου δίνει αυτοπεποίθηση, σου δίνει ένα αίσθημα ψυχολογίας θετικό, αλλά δεν ήταν το ζητούμενο όμως η νίκη. Το ζητούμενο ήταν άλλα πράγματα τη δεδομένη εκείνη στιγμή. Τώρα το αυριανό είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα, που πέρα από το αν παίξουμε καλά ή όχι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε και βαθμό ή βαθμούς. Δεν είναι μόνο αν παίξουμε καλά. Βέβαια, προϋπόθεση για να πάρει συνήθως ένα αποτέλεσμα είναι να αγωνιστείς και όπως πρέπει. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ από πέρσι που δουλέψατε εσείς μαζί με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη μέχρι φέτος έχει αλλάξει πολύ, έτσι. Ναι, γίνανε αλλαγές, πήγαν πολλοί παίκτες, ήρθαν καινούργιοι παίκτες. Το ισχύει για τη δικιά μας την ομάδα, έτσι. Περίπου στα ίδια νούμερα μιλάμε, αριθμό παίκτων. Και στον ΠΑΟΚ έχουν έρθει και τίποτα, και στη Βέρεια το ίδιο. Mm-hmm. Είναι δύο ομάδες που είναι στο ξεκίνημα τώρα μιας νέας, ένα νέο σχεδιασμό, μιας νέας ομάδος. Και οι δύο φυσικά, αλλά με δύο διαφορετικούς στόχους, με δύο διαφορετικές απαιτήσεις από το όνομα της κάθε ομάδος. Εμένα η Βέρεια μ' άρεσε πάντως στην Κομωτινή. Μπορεί να μην ήταν έτσι φανταστική εμφάνιση ή οτιδήποτε άλλο κλπ, αλλά ήταν μια ουσιώδης εμφάνιση, ωραία μπάλα, σοβαρή στην άμυνα, δηλαδή είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Συμφωνώ, επειδή ζούμε την ομάδα εδώ και δύο μήνες, στη Βέρεια υπήρχε ένας κορμός καλών παικτών, υπήρχε καλά παιδιά, καλοί παίκτες. Κοντά σε αυτούς ήρθαν να προσθεθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές και εγνωσμένης αξίας, αλλά πέρα από αυτό ποδοσφαιριστές που δείχνουν ότι έχουν ακόμα φιλοδοξίες, έχουν κίνητρα και πραγματικά σε αυτό το διάστημα που είμαστε, πέρα από την αξία τους, κάποιον είναι γνωστοί από πριν, κάποιοι είναι καινούργοι, με βάση και με τα παιδιά που υπήρχαν, πραγματικά υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στόχος μας είναι να τους φτιάξουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Κάποια δείγματα, σας είπα, φανήκανε στο παιχνίδι, όπως είπατε και εσείς, αλλά πιστεύω ότι ακόμα είναι πολύ μικρά με βάση τις δυνατότητες και τις ικανότητες που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Και θεωρείτε, δεν ξέρω, εγώ έτσι το πιστεύω, αν και εσείς το πιστεύετε, μπορείτε να μας το πείτε, ότι ίσως είναι και ένα στίχημα για τον Γιώργο Γεωργιάδη και για εσάς αυτή η φετινή χρονιά στη Βέρεια. Ναι, εντάξει. Θα ήθελα να βάλω στοιχηματικό όριο, αλλά νομίζω στοίχημα επιτυχίας. Επιτυχίας. Και εμείς ασφαλώς, και ο κύριος Γεωργιάδης και ο Γοκοτάς μαζί, θέλουμε να η φετινή μας χρονιά να είναι καλή, ώστε αυτή την επιτυχία να την πιστωθούν πρώτα από τους ποδοσφαιριστές, ο σύλλογος, και ασφαλώς σε μια πορεία όλοι έχουν μερίδιο συμμετοχής. Σωστά. Και ο κύριος Γεωργιάδης και ο Λίξης είναι κοντά του. Κύριε Σταβασίδη, λείπει κάτι από τη Βέρεια? Δηλαδή, θέλατε να πάρετε και κάποιον άλλο παίχτη που δεν βρήκατε κάτι αξιόλογο και δεν πήρατε? Δηλαδή, έχει κάποια αδυναμία κάπου η ομάδα? Εντάξει, αυτά τώρα θα φανούν και μέσα στην πορεία του πρωταθλήματος. Ναι, αλλά σωστά, ας μην είμαστε, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Νομίζω ότι αυτούς που έχουμε πιστεύω ότι είναι καλύτεροι. Πιστεύω ότι είναι καλοί. Θα το δείξουν. Αλλά όπως σας είπα, πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους. Ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Είμαστε στην αρχή. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Υπάρχουν οι συνθήκες εδώ. Και από τη διοίκηση και από τον κύριο Καρυπίδη, τουλάχιστον αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Και σίγουρα οι καλοί παίκτες, οι οποίοι θα κάνουν τον καλό προπονητή, και ο καλός προπονητής θα κάνει την καλή ομάδα. Ναι. Έρχεται και ο Μπερμπάτοφ. Ναι, είναι πραγματικά πιστεύω μια από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Και αν όχι καλύτερη, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Σίγουρα είναι ένα έξτρα κίνητρο για όλους να φτάσουν στο γήπεδο, να δουν και αυτό το ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Αλλά ποδοσφαιριστή τέτοιοι με αυτό το όνομα νομίζω ότι βοηθάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ταλαιπωρημένο ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα να αποκτήσει άλλη έγκλη, να ασχοληθούμε και να το δούμε λίγο διαφορετικά. Τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη φορά που παίρνει Βούλγαρο ποδοσφαιριστή, αλλά στη Δόξα έχεις παίξει παίκτης με τον Παιχταρά, τον εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν πολλοί Βούλγαροι ποδοσφαιριστές. Πολλοί, ναι, βέβαια. Εγώ είχα προλάβει τον Βούτσεφ και τον Σβέπτο. Α, το πρόλαβε τον Βούτσεφ. Ναι. Ένα πολύ καλό σεντερφόρ και ο Σβέπτο ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά ήταν τα χρόνια εκείνα που γενικά η Ελλάδα έπαιρνε ποδοσφαιριστές. Από τα Βαλκάνια. Ναι. Σερβία, Ιουγκοσλαβία πρώην και Βουλγαρία. Βουτσέκοβιτς, ας πούμε, που ήταν στη Δόξα Δράμα. Τον είχα προπονηθεί. Μετά, αμέσως. Ναι, σωστά. Ο Μπαρζόφ. Μπαρζόφ. Αυτό ήταν ο παιχταράς, ο Μπαρζόφ. Μεγάλος παίκτης. Πραγματικά αυτή ήταν η άλλη παίκτης. Και αύριο το γεγονός τώρα, κύριο Σταμπασίδη, ότι θα έχει και καμιά 4-5 χιλιάδες παοξίδες. Θα μου πεις στη Βέρεια, πάντα έτσι σημαίνει. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα αβαντάζ για τον ΠΑΟΚ, ίσως, ότι θα έχει περισσότερο κόσμο. Ναι, αυτό έχω δει και εγώ. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Είναι και η Θεσσαλονίκη κοντά. Θα βρεθούν πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι καλό. Καλό για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικά για εμάς που ασχολούμαστε, πρέπει να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα από κόσμο που βοηθάνε και τις ομάδες. Και εμείς και ο κόσμος της Βέρειας πιστεύω να ανταποκριθεί.
γιατί η Κυπέρια είναι μια σημαντική ομάδα, έχει τη δικιά της ιστορία στο ελληνικό το χώρο. Πιστεύω ότι θα βρεθούν φιλάθλοι και από τις δύο ομάδες στο γήπεδο αύριο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή δύναμη για τη συνέχεια στην ομάδα της Βέρειας, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Σταμπασίδη, το συνεργάτη του Γιώργου.